Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, έχουμε μπει σε ψυχολογία νησιού εμείς. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Κι ας είναι Δευτέρα, είμαστε σε κάποιο νησί εμείς τώρα και με ένα κοκτέιλ, με ένα μαγιό, με αντιλιακό. Δεν ξέρω γιατί, απλά η μυρωδιά του αντιλιακού έτσι μου θυμίζει πολύ καλοκαίρι. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα από αυτά. Και σας καλωσορίζω. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο? Φαντάζομαι ότι θα ήταν πολύ ωραία. Ο καιρός λίγο ήταν κάπως έτσι κάπως, αλλά δεν μασάμε εμείς από αυτά, παιδιά, γιατί η Δευτέρα έφτασε, θα διανύσουμε για αυτή τη βδομάδα, θέλοντας και εμείς. Αφού περάσαμε τις καλησπέρες και μάθαμε και τι κάνετε και πώς είστε και όλα αυτά, παιδιά, μας ακολουθείτε. Αυτή είναι η κανόνη της εκπομπής. Πρέπει να τηρώ την νομοθεσία εδώ πέρα της καλέτας και μας ακολουθείτε σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, φυσικά, σε αυτές τις τέσσερις πλατφόρμες και στο YouTube Mad TV Greece είναι το κανάλι μας και φυσικά το hashtag μας σε όλες τις πλατφόρμες. Και εμένα, περίμενε, Στέφανε, θα έρθει και η σειρά μου. Και Mad TV Greece, παιδιά, είναι το hashtag μας στο Instagram και σε όλες τις πλατφόρμες βασικά. Βάζετε εσείς το hashtag Mad TV Greece και ήρθε η ώρα που μου είπε και ο Στέφανος να επισημάνω ότι κάνετε follow και εμένα. Nikos.Madzos, έτσι όπως μου αρέσει να βγάζω τη φάσα μου εδώ πέρα κάτω χαμηλά. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Πάντως, παιδιά, μας ακολουθείτε, μας κάνετε tag σε ό,τι μας ενδιαφέρει και πρέπει να δούμε. Το φανταστήκατε καλά ή να το ξαναπεράσω μία? Όχι, το είδα. Α, Nikos.Madzos. Απ' την άλλη βγαίνει. Nikos.Madzos. Λοιπόν, παιδιά, και αφού έχετε κάνει όλα τα follow και αφού έχετε κάνει όλα τα like και όλα αυτά, φυσικά και θα τρέξετε να μπείτε στο viva.gr για να βρείτε μία πρόσκληση. Μία, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, όσες θέλετε τέλος πάντων, όσες βρείτε για την ακρίβεια. Γιατί τα Mad Video Music Awards 2022 από τη ΔΕΗ φτάνουν, παιδιά, έρχονται και είναι σε ένα μήνα και κάτι, δηλαδή τίποτα, μια ανάσα πριν, στο εκρηκτικό show το Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο κλειστό γήπεδο Taekwondo. Παρουσιάζει Θέμης Γεωργαντάς και μαζί του Εικόνη Μεταξά, παιδιά. Αγαπημένοι καλλιτέχνες, live acts, έκπληξη και μοναδικές μουσικές συνεργασίες επί σκηνής θα απογειώσουν το κοινό φυσικά. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θα απολαύσουμε αποκλειστικά στο Mega τα VMA 2022 από τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ, παιδιά, στηρίζει και φέτος με το hashtag το ζούμε. Συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο μεγάλο μουσικό θεσμό και φυσικά το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ζούμε τη νέα εποχή στην ενέργεια, την πράσινη ενέργεια, στην εξυπηρέτηση. Ζούμε μια νέα εποχή με σημαντικές πρωτοβουλίες για ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον, με δράσεις για το περιβάλλον και την κοινωνία. Τρέξτε, παιδιά, viva.gr, δεν έχει μείνει πολύς χρόνος. Και να πάω στην πρώτη είδηση κάπου εδώ. Θα πάω. Φύγαμε στην πρώτη είδηση, παιδιά, που είναι η πρώτη πλωτή πόλη του κόσμου. Δεν θα ανησυχεί, παιδιά, από εδώ και πέρα κανείς για την άνοδο των θαλασσών. Γιατί στα ανοιχτά του Μπουσάν της Νότιο Κορέας δημιουργείται κάτι μοναδικό στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Η πρώτη πλωτή να... Εδώ βλέπουμε... Όπα, εδώ βλέπουμε τι βλέπουμε, τι βλέπουμε την πόλη. Βλέπουμε την πόλη, Αχα, όπως θα γίνει. Είναι τα σχέδια αυτά τα οποία βλέπουμε. Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται. Η πρώτη πλωτή, παιδιά, πόλη στον κόσμο φιλοξενεί 3,4 εκατομμύρια κατοίκους και μία σημαντική πόλη λιμάνι. Τώρα δεν καταλαβαίνω πού ακριβώς. Είναι όλο αυτό. Δεν πιστεύω. Έτσι θα γίνει. Wow, ακραίο. Για να προσαρμοστεί στην άνοδο της στάσιμης της θάλασσας, υπέγραψε συνεργασία με την Oceanix και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τους ανθρώπινους οικισμούς για την ανάπτυξη μιας πλωτής πόλης. Α, εδώ βλέπουμε και τα σχέδια τα οποία, παιδιά, εντάξει. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, Αν και τεχνητό και ανθρώπινο όλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Το έργο αποτελείται από διασυνδεδεμένες πλατφόρμες, θα μπορούσαν
θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε γειτονιές, συνολικής επιφάνειας 15,5 στρεμμάτων. Κάθε κομμάτι έχει σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη χρήση, όπως διαβίωση, ερευνητικές εγκαταστάσεις ή καταλύματα. Βλέπουμε και εικόνες από ψηφιακά, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι αλήθεια, από το πώς θα είναι σε κάποια χρόνια αυτό το έργο. Να σας πω ότι, παιδιά, η πλωτή πόλη είναι πλήρως βιώσιμη με ηλιακά πάνελ και μηχανισμούς ανακύκλωσης νερού. Πριν από 3 χρόνια τα Ηνωμένα Έθνη ξεκίνησαν επίσημα να ερευνούν τις πλωτές πόλεις ως κίνηση προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Πολύ σωστό και πολύ μπροστά είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ζούμε σε μια εποχή που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε πόλεις όπως χτίστηκε η Νέα Υόρκη ή το Ναϊρόμπι, δήλωσε η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, Αμίνα Μοχάμεντ. Πρέπει να οικοδομήσουμε πόλεις γνωρίζοντας ότι θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα. Από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας έως τις καταιγίδες. Στις καταιγίδες όμως η πλωτή πόλη, γιατί είναι καλύτερη από μια κανονική πόλη? Άμα πλημμυρίσει, ναι, θα φύγουν τα νερά στη θάλασσα. Αυτό. Και θα επιπλέει, ναι, ούτως ή άλλως επιπλέει. Ναι. Δεν θα μπορεί να πλημμυρίσει σίγουρα γιατί θα φεύγουν τα νερά. Σωστό, οκ. Okay. Άρα, παιδιά, σας λέω ότι οι πλωτές πόλεις, για να καταλήξουμε κάπου, μπορούν να είναι ένα μέρος του νέου μας οπλοστάσιου, σε πολλά εισαγωγικά. Αυτό είπε και η Μοχάμεντ Αμίνα. Και θα συμφωνήσω. Καιρός ήταν να δοκιμάσουμε και κάτι τέτοιο, αν και στο Αμπουντά, όχι, στο Ντουμπάι. Πού είναι αυτά τα νησιά τα τεχνητά? Δεν είναι πλωτά, είναι από κάτω, όλο το έχουν χτίσει και... Οκ, να το δούμε και αυτό στη Νότιο Κορέα, παιδιά. Ξεκινήσατε το project και όποτε είναι έτοιμο, σας κάνουμε εμείς για ένα ταξιδάκι, να δούμε τι κάνατε. Αυτά προς το παρόν, φεύγω σε ένα σύντομο break και γυρνάω εδώ πέρα, παιδιά, με πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέρον. Μην φύγετε. Έφτασε, παιδιά, η φανταστική αυτή η ώρα, η καταπληκτική, η μοναδική, εδώ που ρίχνουμε λίγο τα φώτα και φτιάχνουμε έτσι ένα ωραίο κλίμα για να μπορούμε να δούμε το Full HD ήχο, τη Full HD εικόνα που μας δίνει το The Freestyle, φυσικά από τη Samsung. Στην παρέα μου, παιδιά, έχω τον νέο φορητό προβολέα, το μικρό Smart Projector που θα σας ακολουθεί παντού, γιατί είναι τόσο μικρός και τόσο ευχριστός που πραγματικά δεν εμποδίζει καθόλου να τον κουβαλάς όλη μέρα μαζί σου και ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανοίξεις, να δεις έτσι ένα βιντεάκι ή μια ταινία ή ένα κάτι, τέλος πάντων, οπουδήποτε κι αν θες. Γιατί, θα μου πείτε, γιατί το The Freestyle συνδέεται σε εξωτερικό battery pack και είναι συμβατό με εξωτερικές μπαταρίες που έχουν έξοδο USB PD. Μπορεί να αλλάξει η εικόνα και το μέγεθος της εικόνας συγκεκριμένα από 30 έως 100 ίντσες. Να σας πω ότι έχει 180 μοίρες δυναμική γωνία, που σημαίνει ότι από εκεί που βλέπεις straight, ευθεία, crack, κάνεις μία έτσι και πάει πάνω η εικόνα και αυτόματα κάνει τις ρυθμίσεις του για να βλέπεις ακριβώς έτσι όπως θες. Σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο το φως που υπάρχει γύρω. Μην μέρα μεσημέρι μου ανοίξετε τον προτζέκτορα και μου πείτε δεν βλέπω, γιατί προτζέκτορας είναι. Πρέπει να είναι λίγο πιο σκοτεινά τα πράγματα. Full HD είπαμε εικόνα, έχει εφαρμογές Smart TV και Mobile Mirroring, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, θεωρώ. Να σας πω ότι προβάλλετε το κινητό σας στη μεγάλη οθόνη μέσω της εφαρμογής Smart Things για Android και iOS ή το AirPlay 2 για συσκευές της Apple. Επίσης είναι πανεύκολο στη μεταφορά, όπως σας είπα και στην αρχή. Υπάρχει και θήκη μεταφοράς, να σας πω. Τι άλλο, παιδιά, μην χάνετε χρόνο. Μπείτε να το βρείτε, να το δείτε, να πάτε να το δείτε και από κοντά την ποιότητα της εικόνας του και ήχο, βγάζει και ήχο, 360, παρακαλώ. Πραγματικά μην χάνετε την ευκαιρία, είναι καλοκαίρι, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα μπαλκόνια σας και τους τοίχους των γειτόνων, μη σας πω, και να ρίξετε εκεί πάνω τον προβολέα σας και να απολαύσετε μια σινεματική εμπειρία, πραγματικά. Αυτά ήθελα να σας πω, να μοιραστώ δηλαδή μαζί σας, και φεύγω σε ένα σύντομο break για να γυρίσω και να δούμε μαζί κάποιες ειδήσεις που θα σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, οπότε μη φύγετε, μην πάτε πουθενά.
Ναι, 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 ναι. Είμαστε στα μισά, παιδιά, φυσικά. Talk to Mad, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Τα βλέπετε και πάνω αριστερά, δεξιά, είναι παντού εδώ πέρα όλα. Παιδιά, τι σας έχω, σας έχω είδηση να σας πω για το... για την ταινία το The Batman, το οποίο πρόσφατα απολαύσαμε στους κινηματογράφους, με νέο πρωταγωνιστή, τον Robert Pattinson, νέο σκηνοθέτη, νέα όλα τέλος πάντων, ακόμα και η ταινία για όποιος την είδε καταλαβαίνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα sequel. Εδώ ετοιμάζονται για κάτι τελείως διαφορετικό και θα γίνει, παιδιά, θα γίνει sequel. Τελικά το αποφασίσανε οι makers Warner Bros. Αποκάλυψαν τα σχέδιά τους κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης στο CinemaCon, την ετήσια εμπορική έκθεση για ιδιοκτήτες κινηματογράφων. Εκεί ανακοινώσανε, παιδιά, εδώ βλέπουμε και κάποιες φωτογραφίες από το The Batman, με τον Robert Pattinson να υποδίεται τον Batman, και αν δεν κάνω λάθος, η Catwoman είναι η Zoe Kravitz. Ναι, ναι. Την είδηση, λέει, ανακοίνωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας Matt Reeves, ο οποίος αποκάλυψε ότι θα επιστρέψει και ο ίδιος για να γράψει και να σκηνοθετήσει τη συνέχεια της ταινίας. Ο Reeves, παιδιά, είπε ότι τα νέα είναι συναρπαστικά και για τον ίδιο και ότι είναι ενθουσιασμένος που θα επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο για το επόμενο κεφάλαιο σύμφωνα με το People. Επιβεβαίωσε επίσης ότι όλη η ομάδα θα επιστρέψει για τη συνέχεια του Batman, συμπεριλαμβανομένου και του Pattinson, που νομίζω είχε πολύ, γενικά έχουν ακουστεί διάφορα. Σε κάποιους άρεσε πάρα πολύ, σε κάποιους άλλους δεν άρεσε καθόλου. Ναι, ήταν ακραία διχασμένη. Ισχύει, αλλά νομίζω ότι εκείνη όλη η επιτυχία, παιδιά, γιατί αν όλοι ήμασταν χλιαροί και λέγαμε εντάξει, μωρέ, καλό, σιγά τον Pattinson και τέτοια, δεν θα είχε καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει τώρα. Στην ταινία, παιδιά, ο Robert Pattinson υποδίωται τον πρωταγωνιστικό ήρωα, μαζί με τον Paul Dano ως τον Riddler, την Zoe Kravitz, όπως είδαμε πριν, ως Catwoman, τον Colin Farrell ως τον Πιγκουίνο και τον John Turturro ως Carmine Falcone. Παιδιά, δείτε την ταινία, είναι μια διαφορετική οπτική για τον Batman μέχρι σήμερα, πολύ πιο σκοτεινό, πολύ πιο μυστήριο, ωραία ταινία, και άντε να δούμε τώρα και το νούμερο 2 που θα βγει. Με... εσύ ενθουσιάστηκες, Παναγιώτα, σου άρεσε πολύ ο Robert Pattinson. Εγώ ήμουν από αυτούς που του άρεσε η ταινία, δηλαδή με καθήλωση η ταινία σαν ταινία, αλλά δεν μου άρεσε ο Robert Pattinson. Γενικά όμως ήμουν από αυτούς που δεν μου άρεσε ο Robert Pattinson, ακόμα και τότε με τα βαμπύρ και με όλη αυτή τη φάση, δεν είχα τρελαθεί. Ναι, δηλαδή έβλεπες τον Pattinson έτσι σαν Batman, και γιατί εγώ, ας πούμε, θυμάμαι στα προηγούμενα Batman, οριακά το φοβόμουν κιόλας, κι ας ήταν ο ήρωας ο καλός και μπρρ. Τώρα με τον Pattinson δεν φοβήθηκα τόσο. Δηλαδή... ναι, να μην αγνοφαίνεται τόσο, να καταλάβουμε ποιος είναι, αυτό εννοείς. Ναι. Σωστό και αυτό. Παιδιά, φεύγω σε ένα σύντομο break, αλλά πριν, πολύ σημαντική παρατήρηση, γιατί αυτό που θα σας πω και θα μοιραστώ μαζί σας, παιδιά, είναι συγκλονιστικό. Είναι πραγματικά κάτι μαγικό, γιατί τώρα που τα live, παιδιά, επιστρέφουν, και οι συναυλίες φυσικά, επιστρέφουν στη ζωή μας, η αγαπημένη μας Trident, παιδιά, goes live, και μέσω του διαγωνισμού της μας προσκαλεί να ταξιδέψουμε και να πάμε μαζί. Πού θα μου πείτε. Σας έχω 5 τυχεροί, θα κερδίσουν από ένα διπλό εισιτήριο για τον συναρπαστικό τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ Noza Live στη Λισαβόνα από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου, με καλυμμένα τα αεροπορικά και τα έξοδα για τη διαμονή για 5 βράδια, παρακαλώ. Επίσης, δεν τελειώνει εδώ, έχουμε 20 τυχερούς που θα κερδίσουν ένα διπλό VIP εισιτήριο για το Eject Festival στο ΆΚΑ στις 29 Ιουνίου. Και έχει κι άλλο, παιδιά, εκεί που λέτε ότι εντάξει, τελείωσε εδώ, ήταν κομπλέ, ωραίος διαγωνισμός, θα μπω να ψάξω να βρω. Όχι, έχουμε κι άλλο. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες, θα κερδίσουν free ticket για κορυφαίες live stream συναυλίες μέσω της πλατφόρμας Live Now. Παιδιά, κάθε συσκευασία Trident είναι ευκαιρία για μία συναυλία. Ξέρω πόσο έχουν λείψει συναυλίες και πόσο θέλουμε όλοι να πάμε να απολαύσουμε μια συναυλία. Οπότε, να τη ευκαιρία μας. Μπες τώρα στο trident.gr για να τα μάθεις όλα. Και έχουμε καμιά Trident να φάμε, γιατί με έψησε λίγο. Πάμε σε ένα break και έρχομαι εδώ να σας πω κι άλλα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ocean, μας έχεις ταξιδέψει πάλι, αγόρι μου. Τι γίνεται τώρα, θες να σηκωθούμε? Κάνουμε παρτάρες φυσικά εδώ στο Talk to Mad, στο Mad TV. Παιδιά,
Τι εκπομπάρα είναι αυτή που έχουμε! Μόνος του! Ναι, στο Ocean, παιδιά, ναι, κάνω παρένθεση γιατί είναι ο Ευθύμης, ο ηχολήπτης μας, Παύλα DJ, Παύλα, πολύ cool τυπάς, μπείτε ακολουθήστε, ξέρω. Έχω κάνει άπειρες αναφορές, Ευθύμη, εξηγήσου τίποτα. Παιδιά, τώρα έχω μια είδηση, πολύ περίεργη βέβαια, τιμά τη χώρα μας και τιμά και εμένα προσωπικά γιατί είμαι λάτρης της μπουγάτσας. Θα μου πείτε που κολλάνε τώρα όλα αυτά μαζί, θα καταλάβετε, μην βιάζεστε. Παιδιά, σας έχω μια είδηση. Λοιπόν, η μπουγάτσα κατάφερε και έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει, δηλαδή στην άλλη άκρη της γης. Μάθημα για μία μέρα παρέδωσε ο Φίλιππος Μπαντής στο Πολυτεχνείο του Χονγκ Κονγκ, παιδιά, για να δημιουργήσουν εκεί πέρα τη δικιά τους μπουγάτσα. Εδώ βλέπουμε και πλάνα από το συνέδριο, ξέρω εγώ πώς να το πω. Βλέπουμε τον σεφ, τον Έλληνα σεφ αυτόν. Ναι, μάθημα ήταν. Masterclass. Μπράβο, μπράβο, Ορφέα, το είπες τέλεια. Παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω ότι ο Φίλιππος Μπαντής, για όσους είστε από τη Θεσσαλονίκη θα το γνωρίζετε, διατηρεί ένα από τα πιο γνωστά και μακροβιότερα μπουγατσάδικα της Θεσσαλονίκης, έγινε καθηγητής για μία μέρα αφού δίδαξε online τα μυστικά της μπουγάτσας σε μαθητές πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ. Βέβαια, τι ξέρουν εκεί στο Χονγκ Κονγκ από μπουγάτσα και φίλο? Τίποτα. Εδώ, άμα είναι να παραδίδωσατε σε κάποιον μάθημα, ελάτε σε μένα να μάθω να ανοίγω φίλο, να φτιάχνω την μπουγάτσα. Ναι. Ορίστε, η Παναγιώτα είναι στη Θεσσαλονίκη 5 χρόνια. Γιατί ένας δεν της έδειξε μπουγάτσα? Και πάμε και δείχνουμε στο Χονγκ Κονγκ. Καμία ουσία. Στο Χονγκ Κονγκ, παιδιά, δεν θα τα εκτιμήσουν αυτά. Δεν. Ναι. Ο Κώστας τώρα μόλις μου είπε ότι τόσα χρόνια ήταν στην Καλαμάτα. Δεν του δείξανε ένα παραδοσιακό κάτι. Φαγητό, ποτό, ξέρω εγώ. Οτιδήποτε, να μάθει να φτιάχνει. Δηλαδή. Είμαστε σοβαροί. Συνεχίζω. Στο πλαίσιο τριήμερου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε για την ελληνική κουζίνα και τη μεσογειακή διατροφή από τα αρχαία χρόνια μέχρι και σήμερα, γιατί ως γνωστόν οι αρχαίοι με μια μπουγάτσα ξυπνάγανε. Αχ, Θεέ μου. Φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Χονγκ Κονγκ έμαθαν διαδικτυακά να ανοίγουν φύλλο και ξετρελάχθηκαν με την μπουγάτσα κρέμα, κρατώντας αναλυτικά σημειώσεις ώστε να δοκιμάσουν να την παρασκευάσουν στο σπίτι. Δεν γίνεται, παιδιά. Δεν γίνεται. Αυτό θέλει μεράκι, θέλει φραπέ, θέλει ήλιο, θέλει μπαλκόνι, θέλει ταυλάκι. Όπου σηκώνεις το φύλλο, έγινε, δεν έγινε, πας, ρίχνεις μια ματιά. Τώρα εκεί στο Χονγκ Κονγκ που θα είστε με χρονόμετρα αυτά, δεν γίνονται έτσι. Αυτά βγαίνουν από μέσα, με το μεράκι. Δεν είναι τώρα έτσι απλά Θεσσαλονικής. Θέλει αγάπη μπουγάτσα, ρε παιδιά. Όντως, εγώ δεν κάνω πλάκα. Εσείς με κοροϊδεύετε, αλλά εγώ δεν κάνω πλάκα. Έχουμε φάει μπουγάτσα και τι, μπουγάτσα με κρέμα, με τυρί, με κιμά, με κοτόπουλο, όλα. Μετά από κάποια φάση απλά τα παίρνεις για να πεις αυτό το έχω φάει, όχι φέρε ένα τέτοιο. Παιδιά, η μπουγάτσα τώρα είναι παράδοση, δεν το συζητάμε. Και μετά από ξενύχτη και πρωί και χωρίς λόγο και μεσημέρι και από χθες άμα τη βρεις και δεις εκεί πέρα λίγο μπουγάτσα λες, τσιμπάω ένα κομματάκι. Και σε χορταίνει. Πάρα πολύ σωστό. Και το πιο σωστό, θα το πω τώρα εδώ, τα έχουμε κάνει λίγο αχταρμά. Το πιο σωστό, παιδιά, είναι όταν παίρνεις μπουγάτσα γλυκιά, πάντα παίρνεις και αλμυρί. Δεν γίνει. Μην τα κάνουμε όπως θέλουμε τα πράγματα. Πρέπει ένα γλυκό, ένα αλμυρό. Να ξέρουμε τι γίνεται. Ωραία. Συμφωνούν όλοι από πάνω, οπότε μπορώ να συνεχίσω. Παρουσίασα, μας είπε, παιδιά, ο Φίλιππος Μπαντής την μπουγάτσα ως το παραδοσιακό πρωινό στη Βόρεια Ελλάδα και όχι μόνο, και πλέον σε όλη τη χώρα. Ένα προϊόν με βαθιά ιστορία που υπάρχει από τα Βυζαντινά χρόνια, αναφέρει χαρακτηριστικά ο έμπειρος τεχνίτης μπουγάτσας. Οι φοιτητές δεν έχασαν λεπτό από την παρακολούθησή του νόστιμου μαθήματος και η μπουγάτσα Θεσσαλονίκης τους εντυπωσίασε, κρατώντας αμύωτο το ενδιαφέρον, παιδιά, μέχρι και το τέλος. Μία εξαίρεση υπήρχε από ελάχιστους Ευρωπαίους που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Γιατί έχουν βρεθεί, λέει, κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη και έχουν δοκιμάσει την μπουγάτσα. Και εγώ έχω φάει κινέζικο στη Φιλαδέλφια. Άμα πάω στην Κίνα, δεν θα δώσω λίγο βάση στο κινέζικο που θα μου κάνουν εκεί? Εξυπνάκηδες Ευρωπαίοι. Τέλος πάντων τώρα, φορτώνω τελευταίων, δεν πρέπει. Να σας πω όμως ότι. Μπουκιά. Ναι. Έχουμε ότι για τους υπόλοιπους η γεύση είναι άγνωστη και έχουν μεγάλη ανυπομονησία για την πρώτη μπουκιά του τραγανού φύλου που κρύβει μέσα του τη γλυκιά κρέμα ή το τυρί ή και τα δύο, όπως είπαμε πριν. Κάτι που τους φάνηκε άκρος δελεαστικό για τους γευστικούς ουρανίσκους. Ναι. Τώρα βέβαια πώς μπορεί να φανεί σε έναν χογκογκέζο?
η μπουγάτσα. Γιατί έχουν συνηθίσει σε τελείως διαφορετικές γεύσεις. Νιώθω. Θα μου πεις, δεν θα μάθεις ποτέ την απάντηση. Σούσι έχω φάει. Δεν είναι δικό τους, όντως. Και δεν μου άρεσε κιόλας. Αλλά τέλος πάντων, μπράβο παιδιά εκεί στο Χονγκ Κονγκ, να αρχίσετε να τρώτε ένα πρωινό έτσι πολύ παραδοσιακό για την Ελλάδα και μπορεί να έρθουμε και πιο κοντά κάποια στιγμή, μπορεί να πουλάτε και πιτόγυρα, γιατί όχι και... τι άλλο. Όλα τα παραδοσιακά πράγματα τα οποία φτιάχνουμε εμείς, μπορείτε να τα πάρετε κι εσείς να τα φτιάχνετε, γιατί άλλωστε η μεσογειακή διατροφή είναι μία από τις καλύτερες παγκοσμίως και είναι γνωστό αυτό. Αυτά από εμάς, παιδιά. Σας έφτιαξα και τη διατροφή. Λογικά πεινάσατε, είναι και μεσημέρι. Καλή όρεξη να ευχηθώ. Αυτά από εμάς. Τα λέμε αύριο εδώ, την ίδια ώρα. Φιλάκια άπειρα.